Κύριε Κομνηνάκα, καλημέρα σας. Καλημέρες, καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, αυτές τις μέρες στη συζήτηση του προϋπολογισμού που ολοκληρώνεται σήμερα. Βέβαια. Τελικά, για πείτε μου, γιατί έγιναν ομυρικές μάχες σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Τι λέει το κόμμα σας, τα χρήματα που δόθηκαν για να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία, οι εργαζόμενοι, οι μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, ήταν επαρκή, μπόρεσαν να στηρίξουν την οικονομία? Ήταν αυτό το ποσό, τα 24 δις που λέει η κυβέρνηση, ήταν διαφορετικό ποσό ή τέλος πάντων κατά την άποψή σας δεν επαρκούσε? Ναι, να πούμε καταρχήν για τις ομυρικές μάχες, ότι πολλές φορές μπορεί για λόγους, για να παίζεται και το αντιπολιτευτικό παιχνίδι, να το πω, να ανεβαίνουν οι τόνοι ή να παρακολουθούν και μέσα στη Βουλή πολλές φορές και ένα δικοματικό πιο έντονο, μια πιο έντονη δικοματική αντιπαράθεση. Όμως το ζητούμενο είναι η ουσία των διαφορών των άλλων κομμάτων. Ή θεωρούμε ότι και στη συζήτηση του προϋπολογισμού κυρίως αναδείχθηκαν δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Και αυτή ήταν η ξεχωριστή στάση που κρατάει το ΚΚΕ απέναντι στον τρόπο που και στην περίοδο της πανδημίας, αλλά συνολικά πώς επιλέγουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι καινούριο το έργο αυτό που βλέπουμε, να στηρίζουν ή όχι την κοινωνία στην περίοδο των κρίσεων. Και απ' την άλλη είναι οι προτάσεις τόσο της κυβερνήσεως όμως και άλλων κομμάτων που ουσιαστικά με παραλλαγές όμως κινούνται στην ίδια λογική. Ποια είναι αυτή? Ότι ο κύριος όγκος των ενισχύσεων είναι να στηριχθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλα επιχειρηματικά. Αυτό γιατί το λέτε, κυρία Κομνηνάκα? Γιατί είδα, αν με επιτρέπετε, και μια ανακοίνωση που έβγαλε το κόμμα σας με αφορμή το click away, που λέει ουσιαστικά ότι αυτά γίνονται για να βοηθηθούν οι πολυεθνικές και τα πολυκαταστήματα. Γιατί το λέτε αυτό? Ναι, κοιτάξτε, γιατί νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι μικρότερα καταστήματα έχουν και πολύ μικρότερη δυνατότητα να ανταποκριθούν στο e-shop, σε αυτές τις διαδικασίες που δεν έχουν δέλτη και οργανωμένο με τέτοιο τρόπο που δεν έχουν με τέτοιο τρόπο οργανωμένη την επιχείρησή τους. Ότι αυτό κυρίως, αυτοί που πραγματικά και μέσα στη διάρκεια της πανδημίας είδαν τα κέρδη τους να θησαυρίζουν, ήταν οι μεγάλες πολυεθνικές. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορεί αξιοποιώντας, ας πούμε, τέτοιου είδους μέτρα να θεωρεί η κυβέρνηση ότι μπορεί να ανταποκριθούν μικρομάζες, ότι πραγματικά δεν θα αναπληρώσουν σε καμία περίπτωση απώλειες που έχουν από όλο αυτό το διάστημα, και να μην τους δίνει άλλα μέτρα στήριξη. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή εμείς μιλήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει τα μέτρα στήριξη να είναι και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες, να στηριχθούν περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα, οι αυτοαπασχολούμενοι, με μια προτεραιότητα, να το πούμε έτσι, αυτοαπασχολούμενοι που ήταν χαμηλότερη εισοδηματική κλίμακα, να απαλλαγούν από κάποια βάρη σε χρέη, τράπεζες κλπ. Για να μπορούν πραγματικά να επιβιώσουν, γιατί καταλαβαίνετε δεν μπορεί να συζητάμε ότι με οριζόντιο τρόπο και η κρίση πλήττει το ίδιο όλους τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις που συνεχίζουν να αυξάνουν με μεγάλους οθμούς τα κεφάλαια τους και στην περίοδο της Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε, κυρία Κομνηνάκα, η κυβέρνηση το έχει πει, το έχει εξαγγείλει και το έχει περάξει. Και η πληροφόρηση, θα το πει και ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα στην ομιλία του, ότι για το 2021 θα έχουμε μείωση φόρων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, κατάργηση της ειδικής φοράς αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Αυτές δεν είναι κάποιες κινήσεις? Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, και ότι η πληροφορία ότι η επιστρεπταία προκαταβολή θα γίνει μη επιστρεπταία κατά 50% αναδρομικά από την πρώτη της φάση. Και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, διάφορο περιοσβεστικού χαρακτήρα μέτρα παίρνονται, γιατί αν θέλετε είναι και απαραίτητο, δεν είναι η πρώτη φορά σε περίοδους κρίσης που παρεμβαίνει το κράτος, αλλά το θέμα είναι που πάει ο μεγάλος όγκος των ενισχύσεων, η μερίδα του λέοντος, να το πούμε έτσι, ότι προς τα που ποιοι πραγματικά διασώζονται και ποιοι προσπαθούν να διασώσουν. Γιατί την ώρα που λέει ότι δεν υπάρχει αύξηση της φορολογίας, ο κρατικός προϋπολογισμός, γιατί καμιά φορά ξέρετε τα νούμερα διαψεύδουν, είναι διαφορετικός. Υπάρχει 3,5 δις αύξηση στα φορολογικά έσοδα, και από αυτά
2,5 δις αποτελούν έμεσους φόρους. Αυτός που λέμε ότι είναι κατεξοχήν άδικη αντιλαϊκή φόρη, γιατί δεν μπορεί ένας που έχει εισόδημα τα 400-500 ευρώ να πληρώνει το ίδιο με ένα που δεν αποτυπώνεται, να το πούμε έτσι, εισόδημα των χαμηλότερων στρωμάτων του ίδιου με αυτούς που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα. Μάλιστα. Επίσης, στην ίδια στιγμή παίρνονται και το όλο το διάστημα της πανδημίας ψηφίστηκαν μια σειρά φοροαπαλλαγές για μεγάλες για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, επενδυτικά, αν θέλετε, επενδυτικά κίνητρα, την ώρα που οι εργαζόμενοι δεινοπαθούν, και όχι μόνο δεινοπαθούν, ψηφίζονται και μέτρα τέτοια ώστε να χειροτερεύει συνεχώς το εισόδημά τους, ώστε, τι είπανε, για να ελαφρυνθούν επιχειρηματικοί όμιλοι, απαλλάσσονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά μείωση του μισθού του εργαζομένου? Άρα έχει μια σημασία. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Γιατί πώς προκύπτει η μείωση του μισθού του εργαζομένου? Γιατί ο μισθός είναι μεικτό, είναι μεικτός. Είναι και η ασφαλιστική εισφορά προφανώς. Αυτό αφορά τον εργοδότη. Εδώ δεν συμβολεί ο εργαζόμενος στην εργοδοτική εισφορά. Ναι, αλλά η ασφαλιστική εισφορά καλύπτει ανάγκες του εργαζομένου. Είναι μέρος κομμάτι του μισθού του εργαζομένου. Δεν είναι που του καλύπτει κάποιες δυνατότητες πρόνοιας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η μείωση των εισφορών των εργοδοτών προς τα ταμεία και τα ασφαλιστικά έχουν και λιγότερες μετά παροχές οι εργαζόμενοι από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Αυτό είναι η αλήθεια. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Είχε μια συνάντηση χθες ο κύριος Τσίπρας με εκπροσώπους της ΓΕΣΕΒΕ, της ΕΣΕΕ, της του ΕΒΕΑ κτλ. Και εκεί μπήκε μια συζήτηση αν πρέπει να υπάρξει απομείωση του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας. Ποια είναι η δική σας θέση γι' αυτό, ενώ του κόμματός σας? Ναι, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το χρέος που είναι και ιδιωτικό και δημόσιο τη διάρκεια της πανδημίας, που δημιουργήθηκε τη διάρκεια της πανδημίας, θα μεταφερθεί από ό,τι όλα φαίνονται στις πλάτες των εργαζομένων. Εμείς έχουμε προτείνει για μερίδες, για αυτοαπασχολούμενους αγρότες κλπ. Να διαγραφεί μέρος. Το έχουμε προτείνει όχι τώρα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πτωχευτικού κώδικα και νωρίτερα, ότι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, αν θέλετε, οι μικρότερες, οι αυτοαπασχολούμενοι που με το ζόρι επιβίωναν και πριν από την διάρκεια της πανδημίας, που βγήκαν μετά από 10 χρόνια μνημονίων και με μεγάλες δυσκολίες, για να μπορέσουν να σταθούν και να επιβιώσουν, να διαγραφεί μέρος των χρεών τους με βάση εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή με προτεραιότητα σε χαμηλότερα εισοδήματα. Επίσης, είχαμε προτείνει για τους αυτοαπασχολούμενους ότι δεν μπορεί να μεταφέρονται για το επόμενο διάστημα οι οφειλές τους σε ασφαλιστικά ταμεία, οι ατομικές εννοούμε, οι ατομικές εισφορές, ή κάποιες οφειλές τους προς ΔΕΗ κλπ. Ότι αυτά όλα θα δημιουργήσουν τα ίδια μεγάλα διέξοδα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η πρότασή μας είναι ότι κάποιες τέτοιες οφειλές θα πρέπει να διαγραφούν και όχι να ανασταλούν για το επόμενο διάστημα, που είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι καλύτερη οικονομική κατάσταση για αυτούς τους εργαζόμενους. Τώρα, κυρία Κομινάκα, το προϋπολογισμό θα τον καταψηφίσετε, φαντάζομαι, έτσι το βράδυ. Θέλω να μείνω λίγο κομμάτι στο κομμάτι το εξοπλιστικό του προϋπολογισμού, που και εδώ θέλω να ρωτήσω ποια είναι η στάση σας, με αφορμή ότι για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο λέει ότι είναι αριστερό, αλλά άμα θέλει το λέει κανείς αριστερό ή όχι, για πρώτη φορά δηλώνει παρόν με μια δική του αιτιολογία. Με δεδομένο ότι υπάρχει μια ανάγκη εξυγχρονισμού των οπλικών συστημάτων, ενίσχυση των οπλών δυνάμεων εναντί της τουρκικής προκλητικότητας. Ποια είναι η θέση του κόμματος, τι θα κάνετε γι' αυτό, σε αυτό το κομμάτι σας? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκάθαρα τοποθετηθεί και λέμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αύξηση των δαπανών για τους εξοπλισμούς. Το θέμα είναι πού κατευθύνονται τελικά οι εξοπλιστικές δαπάνες και για ποιο λόγο τελικά χρησιμοποιούνται και οι ένοπλες δυνάμεις και τα συνεχώς εξυγχρονιζόμενα οπλικά συστήματα. Διότι την ώρα που
Γίνεται μια κούρσα εξοπλισμών εδώ και πολλά χρόνια με της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αυτό που φαίνεται είναι ότι πρώτον και η χώρα μας μεγάλο μέρος των αμυντικών της δαπανών τα κατευθύνει προς τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, προσανατολίζονται και οι ένοπλες δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση, στέλνονται για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ φρεγάτες, πυροβολικά συστήματα εκτός των συνόρων που, για να εξυπηρετήσουν διαφορετικά πράγματα από τα αμυντικά συμφέροντα προφανώς της χώρας. Και την ώρα λοιπόν που λέμε ότι υπάρχει ανάγκη για εξοπλισμούς, βλέπουμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία, που υποτίθεται ότι εξοπλίζονται για να αντιμετωπίσει η μία τον κίνδυνο της άλλης, βρίσκονται, είναι δύο σύμμαχες χώρες που εξοπλίζονται από άλλες σύμμαχες χώρες μέσα στο ΝΑΤΟ, γιατί όλο αυτό το διάστημα το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα τέτοιο ρόλο ώστε τελικά να οξύνει τους ανταγωνισμούς μεταξύ των δύο χωρών και όχι να τους κατευνάζει. Άρα θεωρούμε ότι το να σπαταλάει η χώρα κάθε χρόνο τόσο μεγάλα ποσά και για τον εξοπλισμούς και για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, τέτοιες που δεν βοηθούν στην άμυνα της χώρας αλλά ουσιαστικά τη θέτουν σε μεγαλύτερη διακινδύνευση, είναι μια αρνητική εξέλιξη. Και βέβαια, όσο και αν προσπαθεί επιχειρείται από τη μεριά της κυβέρνησης να παρουσιάσει ότι απέναντι σε τέτοιου είδους δαπάνες θα πρέπει να υπάρχει αυτή η λεγόμενη εθνική ομοψυχία, αρνείται να απαντήσει σε αυτά για τα οποία τα σοβαρά ζητήματα υποθέτει το ΚΚΕ. Ότι μπορεί να εξυγχρονίζουμε τους εξοπλισμούς μας για να στέλνουμε στη Σαουδική Αραβία και στο Μάλι φρεγάτες και πυροβολικά συστήματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι όσο η χώρα παραμένει εγκλωβισμένη στο μηχανισμό του ΝΑΤΟ και ουσιαστικά προσανατολίζει τις ένοπλες δυνάμεις στις ανάγκες, στις ανατολικές ανάγκες και όχι στην ανάγκη προστασίας και εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αυτού του είδους η κούρσα των εξοπλιστικών προμηθειών δεν μπορεί να θεωρούνται θετική για το λαό. Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Κομνηνάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, υγεία και καλή δύναμη.